Black Friday. Έχουμε Cyber Monday, καιρός για ψώνια. Λεφτά να έχουμε βέβαια να πάμε να ψωνίσουμε. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, είναι πρόεδρος του Internet Now. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και έτοιμοι για ψώνια. Έτσι, ξεκινήσαμε μια εβδομάδα πιο νωρίς. Δηλαδή, ενώ έπρεπε να ξεκινήσουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί την επόμενη εβδομάδα είναι η Μαύρη Παρασκευή, ναι. Ποιος βιάζεται να εισπράξει? Οι μεγάλες εταιρείες και τα καταστήματα. Οπότε τι σου λέει, μπες νωρίτερα, παράγγειλε νωρίτερα, πλήρωσε νωρίτερα. Και το θέμα είναι τι θα πάρεις όμως. Αυτό που θα πάρεις είναι μια συσκευή της οποίας τις προδιαγραφές πρέπει να τις προσέξεις πάρα πολύ. Τι σημαίνει πάρα πολύ? Ναι. Θες να αγοράσεις μια 52 ιντσών τηλεόραση και λες αυτή ήτανε και η μάρκα είναι συγκεκριμένη. Εγώ για τις ανάγκες της παρουσίασης θα πω ότι είναι η μάρκα ERT. ERT λοιπόν 52 ιντσών. Ναι. Ποια είναι η ενεργειακή της κλάση, θα σε ρωτήσω. Δεν θα το προσέξεις. Και θα δεις όταν την παραλάβεις ότι είναι G+. G+ σημαίνει ότι κοστίζει το να δεις τηλεόραση όσο το να τηγανίσεις αυγά. Για να σου το πω απλά. Που σημαίνει ότι όταν. Πολύ, δηλαδή. Και πάρα πολύ. Ναι. Το ίδιο ισχύει με δεν πάρα πολλά δηλαδή. Προϊόντα. Πώς λειτουργεί λοιπόν η αλυσίδα του Black Friday, για να καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει τώρα? Λειτουργεί επικοινωνώντας ο έμπορος με τον προμηθευτή. Εγώ θα πω για τις ανάγκες της κουβέντας τώρα ότι είναι Γερμανός. Ναι. Μιλάω λοιπόν με τον Γερμανό και λέω: Γεια σου, είμαι ο Νίκος από την Αθήνα και θέλω να πουλήσω μια τηλεόραση 50% έκπτωση. Μου δίνει ένα κομμάτι με 50%. Δέχεται αυτός την έκπτωση, την παίρνω εγώ την έκπτωση και έρχομαι και σου λέω πάρε μια τηλεόραση με 50%. Αυτή η τηλεόραση όμως είναι μόνο μία τηλεόραση, που σημαίνει ότι η δεύτερη τηλεόραση δεν έχει 50% και κατά πάσα πιθανότητα... Όποιος προλάβει δηλαδή. Όποιος προλάβει και όχι μόνο αυτό, πρόσεξε, ότι είναι ευκαιρία να ξεφορτωθώ κάτι αραχνιασμένα προϊόντα που είναι πίσω στο ράφι και τα έχει φάει και η βροχή. Και τώρα θα τα πάρεις εσύ με 10 ευρώ. Επειδή η τεχνολογία πάει και λίγο τρέχει γρήγορα. Δεν είναι τηλεόραση που την έχουν φτιάξει ένα καναπέ. Εάν προλάβεις. Μια χαρά τεχνολογίας είναι και αυτές. Εάν κινηθείς από σήμερα, γιατί χτες σκέψου 8 η ώρα το βράδυ, μεγάλες αλυσίδες ανοίξανε τον Black Friday. Εάν κινηθείς από σήμερα και πληρώσεις σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα θα προλάβεις με ποσοστό 99% επιτυχίας να πάρεις την τηλεόραση που θες. Όσο αργείς, οι πιθανότητες σου να πάρεις φθηνό προϊόν μειώνονται. Να σου κάτι, το Black Friday είναι μόνο μέσω διαδικτύου ή πάει και στο κατάστημα? Πας και στο κατάστημα. Αλλά κατάστημα μπορώ να πάω μόνο την Παρασκευή. Μπορείς να πας όποτε σου πει η εταιρεία ότι σου δίνει τιμή Black Friday, που σημαίνει. Θα πας... Black Friday είναι αυτό, άμα είναι από τώρα. Είναι Black Week και πάμε για Black Month, όπως καταλαβαίνεις, γιατί μετά το Black Friday αρχίζει το Cyber Monday. Το Cyber Monday είναι οι ψηφιακές εκπτώσεις μόνο από το e-shop. Απορία. Σημαίνει. Οι τιμές είναι καλύτερες για να περιμένω Black Friday ή να πάω Cyber Monday? Οι τιμές είναι καλές και καλύτερες στο Black Friday, που σημαίνει ότι αν εσύ είχες αποφασίσει ως συνετός καταναλωτής ότι θα πλήρωνες και θα αγόραζες, είναι καλή στιγμή να αγοράσεις τώρα και καλή στιγμή να περιμένεις να αγοράσεις την ημέρα του Black Friday που κορυφώνονται οι προσφορές. Απορία. Δεύτερη. Αυτό αφορά μόνο τις μεγάλες αλυσίδες και τα μεγάλα πολυκαταστήματα ηλεκτρικών ειδών, για παράδειγμα, ή θα έχω την ίδια καλή τιμή και την ίδια καλή έκπτωση και κυρίως το ίδιο καλό προϊόν και σε ένα μικρότερο μαγαζί της γειτονιάς που πουλάει, για παράδειγμα, τηλεόρασης? Θυμάσαι που λέγανε τα αφεντικό τρελάθηκε? Ναι. Και τα δίνει όλα μισοτιμής? Ναι. Αυτό συμβαίνει στο Black Friday, που σημαίνει το αφεντικό τρελάθηκε, μπαίνεις, αγοράζεις, σε συμφέρει, σε βολεύει, κάνε την αγορά σου. Μάλιστα. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω από όλα αυτά, το καλύτερο να κάνουμε και μια έρευνα αγοράς πρώτα. Εννοείται ότι θα κάνεις έρευνα αγοράς και θα ήθελα την έρευνα αγοράς να την κάνεις με το κινητό σου. Έχεις μαζί το κινητό, σου λέει ο καταστηματάρχης κοστίζει 50 ευρώ και λες ένα λεπτό. Ώρα. Το τσεκάρεις εκείνη την ώρα, αλλά τσεκάρεις και την παράδοση. Δηλαδή το κλειδί για να δώσουμε χρηστικές συμβουλές στην Black Friday είναι η παράδοση του προϊόντος. Διασφαλίζεται ότι θα το πάρετε την ίδια στιγμή ή εντός 24 ωρών. Γιατί όταν εγώ ξέρω ότι πάω για μια εβδομάδα μετά ή ένα μήνα μετά, ή όταν εξαντληθεί το απόθεμα ή όταν έρθουν οι νέες παραλαβές, τότε είναι λίγο προβληματικό. Ωραία, ερώτηση τρίτη ή τέταρτη, έχω ξεχάσει πόσες ερωτήσεις έχω κάνει. Όλες λοιπόν, να τις κάνεις για σένα, είμαι εδώ. Μπράβο. Πάω σε κατάστημα πολλές φορές και αγοράζω κάτι μικρό, σε ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Έρχεται, μου λέει 10 ευρώ, 20 ευρώ. Ναι. Μου λέει 20 ευρώ, εδώ πληρώστε με κάρτα, σε ρωτάει εκεί, στο ταμείο κτλ. Και αρχίζει μετά. Θέλετε και να σας κάνουμε μια εγγύηση για 2 χρόνια παραπάνω, να δώσετε άλλα 10. Ωραία. Θέλετε να το παραλάβετε, ξέρω εγώ, έτσι. Θέλετε γιουβέτσι, θέλετε και θες αυτό το 40 βγαίνει. Θες να με βοηθήσει να πιάσω τους στόχους μου σαν πολιτής, γιατί πρέπει να δείξω ότι πουλάω 100, 200, 300% πάνω. Γιατί αυτό σου λέει ουσιαστικά. Το φιλότιμο δεν με έχει πιάσει. Άρα θα σου πω το εξής. Αυτό λέγεται upselling, δηλαδή αυτό πώληση... για την εγγύηση, λέω, αυτό το έξτρα που έρχονται. Γιατί καταλαβαίνω ότι αγοράζεις κάτι και το πληρώνεις, έχει μια εγγύηση. Έρχονται, σου λένε, αλλά πήρα μια καφετιέρα. Ναι. Τίποτα τη πλάκα, 20 ευρώ ξέρω εγώ. Ναι, 30. Σου λέει πάρε και την εγγύηση. Θέλανε άλλα 15 ευρώ για μια εγγύηση, δηλαδή στα 10 χρόνια, μετά από 5 χρόνια. Θα σου πω ότι εγώ δεν αγοράζω εγγύησεις. Ναι. Δεν αγοράζω. Γιατί?
Γιατί το πιθανότερο είναι ότι σε ένα με δύο χρόνια θα αντικαταστήσω το προϊόν. Το πιθανότερο θα έχω χάσει την απόδειξη εγώ μέχρι τότε, οπότε δεν θα έχω την εγγύηση. Σωστό, θα έχεις χάσει και την απόδειξη. Βέβαια, καταγράφονται τώρα όλα αυτά και θα πας στο ίδιο μαγαζί και τα σχετικά. Αλλά γενικά το να πληρώσεις κι άλλα χρήματα δεν το προτείνουμε, εκτός και αν το προϊόν σου είναι πολύ ακριβό. Δηλαδή, αν μου δώσεις 1000 ευρώ για να πάρεις έναν υπολογιστή ακριβό και θες να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ή αν είναι να πάρεις ένα τάμπλετ το οποίο κινδυνεύει η οθόνη να σπάσει, που συμβαίνει σε πάρα πολλούς αυτό, είναι καλό να πληρώσεις εγγύηση για ενδεχόμενη θράψη κρυστάλλων οθόνης τάμπλετ. Μόνο σε αυτό όμως. Δηλαδή, θέλω να μου κάνεις τον εξής αλγόριθμο στο κεφάλι σου και να πεις: όταν το προϊόν είναι ακριβό, μπορεί να πάρω μία εγγύηση ή μπορεί να πάρω ασφάλεια, γιατί δίνουν και ασφάλεια τώρα πια. Ναι. Δηλαδή, τώρα σου λέει ότι αν στο κλέψει, στο δίνω πίσω. Και αυτό είναι καλό. Με μικρό αντίτιμο σε σχέση με την αξία. Ωραία, τελευταία πορεία. Ενός iPad ή tablet. Πατάς μέσα και λες: θέλω να πάρω μια τηλεόραση. Πατάς, μπαίνεις εκεί στον υπολογιστή, πατάς η Google την τηλεόραση. Σου βγάζει 500 site, 62 καταστήματα. Ωραία. Πού ξέρω εγώ ότι όλα αυτά τα site, και δεν μιλάω τώρα, να βρω μια καλή τιμή σε ένα site το οποίο δεν το ξέρω. Δεν είναι ένα μεγάλο πολύ κατάστημα κοντά στο σπίτι μου. Ναι. Πού ξέρω ότι αυτό το site είναι σωστό, ότι τα λεφτά που θα του βάλω με κάρτα θα τα πάρουν, αυτοί θα τα πάρουν τα λεφτά σίγουρα. Ναι. Θα στείλουν και το προϊόν μετά που ξέρω. Πάρα πολύ εύκολο θα σου το πω τώρα αυτό. Ναι. Και είναι τυφλοσούρτης. Ο αλγόριθμος πανεύκολος. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα αστεράκια του καταστήματος, αστεράκια. Βλέπεις τις μέρες παράδοσης, δηλαδή θέλω να έχεις μία με τρεις μέρες παράδοση. Ναι. Δεν συζητάμε το να σου πει πάνω από τρεις μέρες. Σε καμία περίπτωση. Γιατί αυτό σημαίνει ότι αυτός το παραγγέλνει. Το άνω των τριών ημερών μπορεί να είναι 30 μέρες και δεν στο λέει. Άρα, πρώτον, κοιτάς τα αστεράκια. Δεύτερον, κοιτάς τις κριτικές. Τρίτον, δεν θέλω όσοι αγοράζετε ηλεκτρονικά να μην παραλαμβάνετε από τον ίδιο τον έμπορο. Γιατί οι πλατφόρμες σύγκρισης τιμών σου λέει: πάρ τον από το Βασιλάκο που κάνει τη σύγκριση τιμών και στο φέρνει η υπηρεσία του Βασιλάκου. Ναι. Αυτό είναι τουλάχιστον 15 μέρες καθυστέρηση. Το έλυσα, το έζησα, το πόνεσα και περίμενα. Και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γιατί ο έμπορος μου έλεγε: εσύ φταίς που κανόνισες να στα φέρει άλλος και όχι εγώ. Άρα, μιλάς απευθείας με τον έμπορο. Κανονίζεις απευθείας με τον έμπορο και το πιο σημαντικό, αγοράζεις με πιστωτική. Αν αγοράσεις με πιστωτική, έχεις 45 μέρες από τη μέρα της αγοράς να ακυρώσεις τη συναλλαγή. Δεν βάζεις, δεν πάει να καταθέσεις λεφτά σε έναν λογαριασμό που θα σου πει κάποιος άσχετος από ένα site που δεν ξέρεις. Πρώτον, δεν καταθέτεις λεφτά, ούτε debit κάρτα θέλω χρεωστική. Όχι την κάρτα του ATM. Ούτε θέλω να στείλεις λεφτά. Ούτε θέλω να κάνεις άλλη μορφή συναλλαγή. Θέλω να είναι πιστωτική. Θέλω να είναι Visa ή Mastercard. Γιατί? Γιατί η Visa και η Mastercard είπαν: όταν κάνω αλλαγή, θέλω να μπορεί ο καταναλωτής να έχει 45 μέρες, δεν ξέρω αν πιάνεις το εύρος του χρόνου, 45 μέρες να πεις δεν το θέλω πίσω, ακόμα και αν το έχεις παραλάβει. Πρόσεξε, έχω παραλάβει αυτό το στυλό, έφτασε σπασμένο, λέω στην τράπεζα, όχι δεν στον εμπορό, στην τράπεζα, πίσω τα λεφτά, όχι, πίσω τα λεφτά, τέλος. Είναι υποχρεωμένη η τράπεζα μέσω Visa και Mastercard να σου γυρίσει πίσω τα λεφτά. Και μετά στον έμπορο, τον απαταιώνα, τον έναν, τον άλλον, να κουρεύεται. Πολύ ωραία. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε πιστωτική, ούτε ο Θεός, ούτε η ΕΡΤ, ούτε ο Βασιλάκος μπορεί να σας σώσει. Ωραία, τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, μήπως θα κυλήσει αυτή. Την άλλη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα αρχίζει την παράλληλη Δευτέρα. Το, όπως λέει η διαφήμιση, το Black Friday. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν. Πάμε να μεταφερθούμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη και στην Κύπρο. Η Αρένα Φερεντίνου.